Τώρα σε ένα άλλο θέμα, με την επίδοση των διαπιστωτικών πράξεων, σύμφωνα με τις οποίες τίθενται σε διαθεσιμότητα οι σχολικοί φύλακες, ενεργοποιήθηκε και η διαδικασία κατάθεσης ασφαλιστικών μέτρων. Ήδη από τη Δευτέρα ξεκίνησαν να καταθέτουν αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων οι εργαζόμενοι. Προσφυγή αναμένεται να κάνουν και οι δημοτικοί αστυνομικοί. Με την ενεργοποίηση τώρα του νέου θεσμικού πλαισίου, οι εργαζόμενοι θα επιχειρήσουν να κριθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας αντισυνταγματικό ο συγκεκριμένος νόμος. Πάντως, στο νομό Εύρου, σε διαθεσιμότητα μπαίνουν 10 σχολικοί φύλακες. Από την 31η Ιουλίου ισχύει η διαθεσιμότητα των 10 σχολικών φυλάκων από τον Εύρο. Το σχετικό έγγραφο που έλαβε ο καθένας από αυτούς δηλώνει και επίσημα πλέον την απομάκρυνση από την εργασία τους για 8 μήνες, λαμβάνοντας το 75% του μισθού τους. Μαύρη μέρα για τους φύλακες. Σήμερα μας φωνάξαν από το Δήμο Αλεξανδρούπολης και μας έδωσαν τις διαπιστωτικές της διαθεσιμότητάς μας. Πράγμα που σημαίνει. Πράγμα που σημαίνει ότι από σήμερα βγαίνουμε σε διαθεσιμότητα μέχρι και το Μάρτιο, για 8 μήνες. Μετά το Μάρτιο του 2014, οι πρώην εργαζόμενοι πρόκειται να αξιολογηθούν με σκοπό να απορροφηθούν σε άλλες θέσεις εργασίας. Για μένα προσωπικά σημαίνει απόλυση, εντάξει, δεν έχω καμιά ελπίδα. Γιατί με απολύουν χωρίς να φταίω, χωρίς να αξιολογηθώ, χωρίς τίποτα. Υπόσχονται ότι θα αξιολογηθούμε, αλλά είναι όλα αυτά. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις θέσεις που άφησαν και νέες οι σχολικοί φύλακες θα διοριστεί με πεντάμινη σύμβαση νέο προσωπικό. Είναι ανεπίτρεπτο και άδικο. Καταργείς μια ειδικότητα και παίρνεις άλλα άτομα στην ίδια θέση. Αν ισχύει αυτό έτσι όπως το είπανε, είναι ανεπίτρεπτο. Όλοι οι σχολικοί φύλακες που βγήκαν σε διαθεσιμότητα με τις αποφάσεις της κυβέρνησης δηλώνουν αποφασισμένοι να κινηθούν νομικά για να εξασφαλίσουν τα εργασιακά τους δικαιώματα. Θα κινηθούμε νομικά, το μοναδικό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε. Δεν έχουμε πολλές ελπίδες, αλλά θα το κάνουμε. Αυτό. Οι συνάδελφοί σας εδώ είστε όλοι στη ζωή, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δεχτεί την κατάσταση αυτή, δεν έχουν σταματήσει. Όχι, όλοι. Είμαστε 10 άτομα και τα 10 άτομα είμαστε στην ίδια μοίρα. Έτσι, πάμε όλοι μαζί προς το παρόν και συμπαρατασσόμαστε και σε ό,τι κινήσεις θα κάνει η ΕΟΤΑ από εδώ και πέρα. Και εμείς μαζί. Στον Κικαιώνα της Γραφειοκρατίας έχει χαθεί ένας κάτοικος της Αλεξανδρούπολης αναζητώντας εξηγήσεις για τον παραφουσκωμένο λογαριασμό ρεύματος που παρέλαβε. Ο κύριος Βασίλης Τερζής είναι 80 ετών και ανάπηρος και ενώ μέχρι πρότινος οι λογαριασμοί του δεν ξεπερνούσαν τα 80 με 100 ευρώ, αυτή τη φορά καλείται να πληρώσει κάτι παραπάνω από 700 ευρώ. Και η κατάσταση γίνεται ακόμα χειρότερη αφού η μετακίνησή του μέχρι το κατάστημα της ΔΕΗ είναι πολύ δύσκολη για τον ίδιο, ενώ στην εξυπηρέτηση πελατών της ΔΕΗ δεν απαντά κανένας.